Τον πρώτο υπερυπολογιστή της Ανατολικής Μεσογείου απέκτησε και παρουσίασε σήμερα το Κυπριακό Ινστιτούτο. Τα εγγένεια τέλεσε ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, Γιώργος Βασιλείου. Ο υπερυπολογιστής CyTera είναι ένα μηχάνημα τουλάχιστον 10.000 φορές πιο γρήγορο και πιο δυνατό από έναν κοινό υπολογιστή. Από σήμερα αποτελεί το καμάρι του Κυπριακού Ινστιτούτου και σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κυπριακού Ινστιτούτου Κώστα Παπανικόλα, μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην επίτευξη του στόχου να καταστεί η Κύπρος ως κέντρο ερευνών της Ανατολικής Μεσογείου. Μας δίνει τη δυνατότητα να συνεισφέρουμε στην υλοποίηση έρευνας, τεχνολογίας και ανάπτυξη. Ο υπερυπολογιστής, ο οποίος στήχησε 1 εκατομμύριο ευρώ, χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας. Ενώ σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, Βασίλη Τσάκαλο, αποτελεί ερευνητική υποδομή. Μπορεί να καταστήσει την Κύπρο υπολογίσιμο παράγοντα στο τομέα της έρευνας, στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή και την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή για τα επόμενα χρόνια. Το CyTera μπορεί να εκτελέσει δισεκατομμύρια υπολογισμούς σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, επισήμανε η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος Κωνσταντία Αλεξάνδρου. Ο υπολογιστής αυτός θα παράξει υπολογιστική δύναμη για να υποστηρίξει κατά κυρίω λόγο την επιστημονική κοινότητα, να είναι ανταγωνιστική στην Ευρώπη, να φέρει ευρωπαϊκά λεφτά. Τα εγγένεια του υπερυπολογιστή τέλεσε ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Γιώργος Βασιλείου.